Μανώλη Ρουμελιώτη, βρίσκεσαι στον Άγιο Νικόλαο. Έχεις παρακολουθήσει αρκετά τουρνουά φέτος. Έχεις αφιερωθεί και στην προπονητική του Beach Volley. Τι βλέπεις στην φετινή σεζόν που κορυφώνεται βέβαια, και είναι τα συμπεράσματά σου? Έχουν γίνει πολύ ωραία τουρνουά, πολύ όμορφα παιχνίδια, συναρπαστικό το θέαμα για όλους. Τώρα μόλις τελείωσε ο δεύτερος ημιτελικός και είδαμε μια μεγάλη ανατροπή, ένα πολύ όμορφο παιχνίδι. Θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει πολύ μέλλον στο Beach Volley, υπάρχουν φιδοφόρα παιδιά, τόσο σε αγόρια και σε κορίτσια, που μπορούν με σωστή δουλειά και σωστή οργάνωση να έχουν, να μας δώσουν καλά αποτελέσματα και σε διεθνή τουρνουά. Είσαι ο προπονητής των μεγάλων εποχών, των ομάδων που μάλλον πρωταγωνίστησαν στις μεγάλες εποχές του ελληνικού beach volley. Έστω με κάποιες καλές συγκυρίες, ελπίζεις ότι μπορεί να ξαναζήσεις με κάποιες τέτοιες στιγμές όπως το παρελθόν? Ευελπιστούμε να μπορέσουμε να φτάσουμε πάλι σε ένα τέτοιο επίπεδο. Σίγουρα δεν είναι εύκολο, γιατί η ομάδα θέλει να φτάσει πάρα πολύ ψηλά. Ειδικά για την μικρή μας Ελλάδα υπήρχαν και τα χρήματα, υπήρχε η σωστή υποδομή, υπήρχαν αθλητές πολύ υψηλού ελληνικούς. Κατάφερα να φτάσουμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες και σε χρυσά μετάλλια, σε διεθνή τουρνουά. Αλλά υπάρχει πολύ ταλέντο αυτή τη στιγμή. Πιστεύω ότι γίνεται σωστή προσπάθεια. Πρέπει να έχουν υπομονή, έχουν δει βάσεις. Χρειάζεται πολύ σκληρή δουλειά για να μπορέσουμε να φτάσουμε πάλι εκεί ψηλά. Βλέπουμε πάρα πολλές ακαδημίες που λειτουργούν και αυτές βεβαίως αναβαθμίζονται. Θεωρείς ότι είναι μόνο σε ερασιτεχνικό επίπεδο ή από εκεί μέσα μπορούν να ξεπηδήσουν και αθλητές υψηλού επίπεδου? Σίγουρα είναι οι περισσότερες βασίζονται σε ερασιτεχνικό επίπεδο, αλλά υπάρχουν και ακαδημίες οι οποίες είναι με μικρά παιδιά, παιδιά 10, 12, 14 χρονών, έχοντας αυτά τα ενδάλματα εδώ πέρα που βλέπουν και παρακολουθούν. Και με, είπαμε, σκληρή δουλειά και πολύ υπομονή, υπάρχει δυνατότητα να δούμε αθλητές υψηλού ελληνικού. Σίγουρα όμως όταν ένα παιδί ασχολείται επαγγελματικά τόσο στο βόλεϊ και το beach volley το καλοκαίρι, είναι αυτό που έχει όλα τα χέρια για να φτάσει και να προαγωνιστεί τόσο στην Ελλάδα αλλά και στο διεθνή χώρο. Πες μου κάτι, για ένα γονέα που έχει το παιδί του στη σάλα τους χειμερινούς μήνες, δεν βλέπουμε όμως το ανάλογο ενδιαφέρον και στο beach volley, τι έχεις να τους προτείνεις? Χρειάζεται να δοκιμάσουν, γιατί μέσα από το beach volley υπάρχει πολύ μεγάλη βελτίωση. Βλέπουμε αθλητές ακόμα και στο βόλιο που έχουν περάσει από το beach volley, που έχουν φτάσει στα επίπεδα των εθνικών ομάδων, γιατί είναι άθλημα που δουλεύουν πάρα πολύ ατομικά. Οπότε βελτιώνει πάρα πολλές ατέλειες. Ακόμα και το γεγονός να μην θέλουν να συνεχίσουν εκτός την καθημερινή περίοδο στο θέμα του beach volley, θα γίνουν πολύ πιο ολοκληρωμένοι αθλητές και για το βόλιο. Οπότε θα πρέπει να δοκιμάσουν. Ευχαριστώ πολύ.